απόψε θα μιλήσω για τη μεταφυσική. Όχι, δεν θα πω σε βαθιά κλίμακα. Θα μιλήσω για κάτι που γνωρίζουμε όλοι, τις ενέργειες. Καθώς όλοι ξέρουμε πως όλα γύρω μας είναι ενέργεια. Είμαστε ενέργεια. Θα μιλήσω για δύο οπτικές, δύο ανθρώπους, ίδιους αλλά διαφορετικούς. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάποιοι λένε, μα γιατί δεν συμβαίνει αυτό που σκέφτομαι. Γιατί δεν συμβαίνει, δεν υλοποιείται αυτό που επιθυμώ. Είναι απλό. Δεν υλοποιείται αυτό που επιθυμείς. Διότι δεν παίρνεις αυτό που θέλεις. Παίρνεις αυτό που σου αξίζει. Όλα γύρω μας στην ενέργεια. Και μπορεί το ανθρώπινο δίκαιο να μην είναι τόσο καθάριο. Η συμπατική δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή. Βλέπει αυτό που εκπέμπεις και σου δίνει αυτό που είσαι. Ένα παράδειγμα. Σε ένα δωμάτιο βρίσκεται ένας άνθρωπος με περιορισμένες πεποιθήσεις. Από τη βιβλιοθήκη του πέφτει ένα βιβλίο και αυτό μπορεί να γίνεται συχνά. Σε μένα έχει τύχει. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή έχει ακριβώς, είχα τον λόγο, περιορισμένες πεποιθήσεις, στην αρχή θα το θεωρήσει τυχαίο, αλλά μετά κάτι θα τον φοβήσει. Και θα τον φοβήσει γιατί έχει μάθει να σκέφτεται με φόβο. Και τρέφει το φόβο του και τον μεγαλώνει. Δεν έχετε ακούσει που λένε κάποιοι, έπαθε αυτό που φοβόταν, διότι εκείνος προκάλεσε, το δημιούργησε. Ένας άλλος άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό, εάν συμβεί το ίδιο ακριβώς, πέσει ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του, θα τρέξει αμέσως, διότι θα το θεωρήσει ευλογία, και θα πάει να διαβάσει τη σελίδα που άνοιξε το βιβλίο πέφτοντας. Έτσι θα πάρει το μήνυμα που το αναλογεί. Αυτές είναι οι διαφορετικές οπτικές, φίλοι. Και ανάλογα την οπτική του καθενός, ο κάθε άνθρωπος βλέπει με τα δικά του μάτια και δημιουργεί το δικό του μοναδικό ταξίδι. Γι' αυτό κάποιοι θεωρούνται πιο ευλογημένοι και κάποιοι άλλοι λιγότερο. Ίσως γιατί ο τρόπος που σκέφτονται δεν είναι και ο ιδανικός για τους ίδιους. Αυτό το μήνυμα λοιπόν εύχομαι να σας προβληματίσει για να αντιληφθείτε πως κακό επιθυμείτε, κακό θα λάβετε. Δούνε και λαβήν. Ό,τι δίνεις, ό,τι σκέφτεσαι, σε ό,τι εργάζεσαι, το λαμβάνεις πίσω. Διότι ο παραλήπτης είναι όπως το λέας πάνω. Ο άνθρωπος με καθαρή συνείδηση, καθαρή καρδιά, δεν τον αγγίζει τίποτα. Γιατί γνωρίζει. Αυτός που γνωρίζει τους συμπαντικούς κανόνες, διότι εγώ τώρα σας είπα ένα παράδειγμα, υπάρχουν χιλιάδες συμπαντικοί κανόνες. Αυτός όμως είναι από τους σημαντικούς. Αυτός που γνωρίζει πώς λειτουργεί η ενέργεια και το σύμπαν, τότε αντιλαμβάνεται τι πρέπει να αλλάξει, να απορρίψει, να υιοθετήσει για να προχωρήσει. Με αγάπη, για εσάς, Μικαέλα Ραφαέλ.